Και είναι χαρά μας πάντα όταν μιλάμε με τον άνθρωπο αυτόν, τον κολυβητή, όχι μόνο στην πισίνα αλλά και στη ζωή, να μου επιτρέψετε να πω, τον Αντώνη Τσαπατάκη, που έχουμε απόψε μαζί μας στο δελτίο της Crete TV. Αντώνη, καλησπέρα από την Crete TV, καλησπέρα από το Ηράκλειο, καλώς όρισες στην πατρίδα. Καλώς σας βρήκα, χαίρετε. Καλησπερίζουμε και τους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες. Αντώνη, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι μια χώρα που τη συμπαθούσες πάντα η Ιαπωνία, αλλά αποδείχτηκε πως έφερε και ένα γούρι, έτσι. Τίποτα δεν είναι της τύχης. Έχει προσπάθει να κάνει. Τύχη είναι το 0,1%. Όλα τα υπόλοιπα είναι να πιστεύεις σε σένα, γιατί αν πιστεύουμε και περιμένουμε στην τύχη, τότε θα ήμασταν ακόμα στα βουνά. Αντίθετα, εσύ είσαι καλός στο υγρό στοιχείο και όχι στα βουνά. Δεν ξέρω αν είσαι καλός και εκεί. Αυτό δεν το έχουμε δει. Όπου προπονείσαι. Όπου προπονείσαι. Είναι ό,τι θες να κάνεις, αρκεί να προπονηθείς. Δεν είναι το ταλέντο και ταλέντο να έχεις κάπου, να έχεις κλείσει κάπου. Αν δεν την αξιοποιήσεις και δεν την καλλιεργήσεις, τότε δεν θα κάνεις τίποτα. Οπότε ο παράγοντας τύχη που μπαίνει σίγουρα στη ζωή μας δεν μπαίνει τόσο πολύ στον αθλητισμό. Πουθενά δεν μπαίνει τύχη. Είπαμε, μπαίνει κατά 0,1% αν θέλετε, αλλά αν εσύ σου δοθεί μια ευκαιρία, σου τύχει ας το πούμε αν θέλετε μια ευκαιρία και δεν την αξιοποιείς σωστά, τότε τι σημασία έχει. Άρα όλα είναι του χεριού μας, αυτό θέλω να πω. Όλα κρίνονται από εμάς. Είναι μια ρεαλιστική άποψη που προσωπικά θα με βρει σύμφωνο. Βέβαια, βλέπουμε την προσπάθειά σου στο Τόκιο, στα 100 μέτρα πρόστιο. Περίμενες, είχες λοιπόν πάει εκεί για να βγει αυτό που βγήκε σαν επίδοση και να έρθει το βάθρο. Βέβαια, καταρχάς όταν πάμε σε ένα αγώνα δεν πάμε με την προϋπόθεση ότι θα χάσουμε. Πάμε ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα όμως, αν συμβεί το χειρότερο κακό, το χειρότερο σενάριο, δεν σημαίνει και το τέλος της ζωής μας. Ή δεν περιμένουμε αντίστοιχα ένα μετάλλιο ή μια υψηλή θέση στον αγώνα για να μας ορίσει νικητές, για να πιστέψουμε στον εαυτό μας ότι είναι νικητής. Αν εγώ προσπάθησα και έδωσα το 100% των δυνατοτήτων μου, τότε για μένα είμαι νικητής. Θα θεωρούμουν χαμένος αν πήγαινα και δεν προσπαθούσα καν. Αλλά εφόσον έδωσα το 100%, δεν παραβγήκα και 28ος και 115ος. Αν εγώ ξέρω ότι προσπάθησα και τα έδωσα όλα, τότε είμαι περήφανος για εμένα, γιατί αυτό είμαι. Αυτό κατάφερα και πρέπει να είμαι περήφανος. Τίποτα άλλο. Να το στεναχωριόμαστε και να οτιδήποτε άλλο κακό, δεν νομίζω να βοηθήσει και κάπου. Νομίζω πως στέλνεις και σε έναν άλλο κριτικό με τον τρόπο σου ουσιαστικά ένα μήνυμα. Το Μανώλη Στεφανουδάκη που χθες δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο για άλλη μια φορά. Ωστόσο έκανε μεγάλη προσπάθεια και με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ήταν τέταρτος ο Μανώλης, ήταν χρυσός στο Ρίο. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η προσπάθεια, ότι αισθάνεται και ο ίδιος ότι τα έδωσε όλα, έτσι δεν είναι? Άμα στεναχωριέται ο Μανώλης, θα στεναχωρηθεί, είναι δικιά του η ζωή. Απλά εγώ θεωρώ προσωπικά για μένα και θέλω να το περάσω στα μικρότερα παιδιά, ότι παιδιά μου, το να στεναχωρηθείτε δεν νομίζω να βοηθήσει τον εαυτό σας σε κάτι. Αντίθετα, άμα αισθανθείτε περήφανοι και πιο δυνατοί, τότε και συνεχίζετε να προσπαθείτε, τότε το αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα σας δικαιώσει. Αλλά και αν ποτέ δεν σας δικαιώσει, εσείς θα είστε περήφανοι γιατί προσπαθήσατε. Αυτό έχει σημασία στη ζωή. Αν περιμένεις ώρα από τη θεά τύχη ή από το θεό Δία ή από δεν ξέρω ποιο θεό πιστεύεις, τότε συγγνώμη φίλε, αλλά δεν θα έρθει ποτέ το αποτέλεσμα αυτό. Πάντα χαιρόμαστε να μιλάμε μαζί σου και να ακούμε τις απόψεις σου. Η αλήθεια είναι πως μας συγκίνησες όμως, Αντώνη, με αυτά που έγραψες πριν λίγες μέρες στο Facebook και σε σχέση με την οικογένειά σου. Τους έδωσες μια μεγάλη λύπη, αλλά τους έχεις κάνει να είναι με το χαμόγελο στα χείλη, όπως έγραψες. Ακριβώς. Δυστυχώς το ατύχημά μου για μένα θεωρώ ότι ήταν ένα χτύπημα στους γονείς μου, στην οικογένειά μου, όσους μας με αγαπούσαν και
προσωπικά όφυλα, οφείλω κάθε μέρα, γιατί δεν φτάνει μία νίκη ενός μεταλλίου. Προσωπικά πιστεύω ότι κάθε μέρα οφείλω να κάνω κάτι που θα τους κάνει να χαμογελούν και να μπορεί λίγο έτσι η στεναχώρια που έλαβαν να εξισωθεί με το χαμόγελο που θα τους φέρω στα χείλη, με την χαρά που θα τους δώσω από κάποια νίκη μου, από κάποια προσπάθειά μου, από τον αγώνα μου τον καθημερινό. Τι σου είπανε μόλις επέστρεψες οι δικοί σου άνθρωποι? Εντάξει, καταρχάς ήρθα incognito. Δεν γνώρισε κανείς ότι θα έρθω, γιατί εγώ δεν θέλω γιορτές και πανηγύρια, να το πούμε έτσι, στα αεροδρόμια και τέτοια, τα θεωρώ περιττά. Και αν κάποιος χρειάζεται να εμπνευστεί, θα εμπνευστεί από την προσπάθειά μου και όχι από τον τρόπο που θα με υποδεχτούν στο αεροδρόμιο. Οπότε ήρθα στα κρυφά και μπήκα μέσα στο σπίτι ξαφνικά. Η μάνα μου δεν το περίμενε, οπότε μπορεί να καταλάβει την έκπληξή της. Αυτό έτσι ήταν ένα έτσι ωραίο, μια επεισοδιακή είσοδος από η άποψή μου στα Χανιά. Μάλιστα. Και κάπως έτσι κύλησαν τα πράγματα. Για να το κάνουμε λίγο πιο σοβαρό, όχι όλοι είμαστε συζήτηση έχει σοβαρότητα, αλλά πότε γινόμαστε και λίγο πιο χαλαροί, γιατί έτσι πρέπει να είναι και η ζωή. Αλλά επειδή έχουμε μιλήσει με πολλούς ανθρώπους του αθλήματός σου τις τελευταίες ημέρες, αλλά και από το πόλο, και έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος για το κολυμβητήριο στα Χανιά, θεωρούμε ότι είσαστε μια πόλη τα Χανιά, είναι μια πόλη τα Χανιά, που στο υγρό στοιχείο είναι στην κορυφή της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Με μεγάλα ονόματα, πολλά τα παραδείγματα, Ντουντουνάκι, Πόλο, εσύ. Τα Χανιά αξίζουν το καλύτερο δυνατό κολυμβητήριο, έτσι δεν είναι? Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε ότι ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, ακόμα και με τα ξύλινα σπαθιά που έχουμε ενάντια στα ατσάλινα και στις καλύτερες προδιαγραφές των υλικών των άλλων των αντιπάλων μας, τα καταφέραμε το ίδιο. Τους νικήσαμε. Δηλαδή εσένα, οπότε, η προετοιμασία σου είναι ένα θέμα ολόκληρο. Ακριβώς, όλων των αθλητών. Εδώ πέρα πριν το χειμώνα που είχα έρθει, γιατί έκανα την καραντίνα μου εδώ πέρα και έκανα και την προπόνηση, να φανταστείτε μία μέρα είχαν κόψει το ρεύμα στο κολυμβητήριο γιατί δεν το είχαν πληρώσει. Και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τις κουβέρτες να κάνω προπόνηση. Δηλαδή αθλητής ο οποίος προετοιμαζόταν για τους Παραλυμπιακούς αγώνες, δεν μπορούσε να κάνει προπόνηση και τραβούσαμε τις κουβέρτες με τον φίλο μου για να κάνω μέσα σε 70 εκατοστά κολύμπι. Ναι. Αλλά και πάλι βρίσκουμε εδώ πέρα να τσακωνόμαστε, να μας στέει ο ένας, να μας στέει ο άλλος. Εγώ προσωπικά πήγα σε ένα ίδρυμα, σε ένα κοινοφελές ίδρυμα και ζήτησα τη βοήθειά του με κάποιο κεφάλαιο έτσι, ώστε να προχωρήσουν τα έργα. Με παρέπεψαν σε ένα άλλο γιατί αυτοί είχαν πολύ φόρτο από έργα, που ναι, είναι ιδιαίτερα φορτωμένοι από έργα τη φετινή χρονιά και δεν μπόρεσαν, αλλά με παρέπεψαν σε ένα οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα γιατί μου λένε «Αντώνη, εσένα ακούγεται η φωνή σου, μπορείς να τα καταφέρεις». Έτσι λοιπόν πήγα σε ένα ίδρυμα, μίλησα με ένα ίδρυμα, έστειλα δύο mail, όπου στο τρίτο mail που τους απάντησα, τους έλεγα τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται, τι πιστεύω και τι δεν πιστεύω και δεν μου απάντησαν ποτέ. Μάλιστα. Δεν μου είπαν καν δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι δυνατόν? Δηλαδή υπάρχει να το δεχτώ ότι από κρατική επιχορήγηση δεν δύναται να υπάρχει, αν και θα έπρεπε σαφώς. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν απευθύνθηκα στον ιδιωτικό τομέα, αλλά μιλάμε, βρίσκω κάτι εμπόδια, τα οποία είναι παράλογα. Είναι δυνατόν να μην θέλουν να ανθίσει ο αθλητισμός, να μην θέλουν τα παιδιά, αφήστε μας εμάς, τα παιδιά υγιή. Γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι ζωή, δεν είναι μετάλλια και δόξα και τα αυτά, φεύγουν, πάνε και έρχονται. Ο αθλητισμός βγάζει καλύτερους ανθρώπους και αυτό που θέλει ο κόσμος είναι καλύτερους ανθρώπους, όχι καλύτερους αθλητές. Έτσι. Ανθρώπους που θα εμπνέουν. Και αν λοιπόν μπορεί να υπάρξει κάποιος ο οποίος μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να εμπνεύσει ή μπορεί να εμπνευστεί και εσύ του κόβεις τα φτερά, κόβεις τα φτερά των ονείρων του, κόβεις την ελπίδα και φτάνει στο σημείο να μηδενιστεί το ποσοστό που ασχολείται στο τέλος
με τον αθλητισμό στα Χανιά, τι ελπίδα μπορεί να έχω εγώ για την επόμενη γενιά. Όταν εμένα ο αθλητισμός με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μετά το ατύχημα και πριν το ατύχημα που είχα την ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό, ήταν αυτό που με άντρωσε, αυτό που με δυνάμωσε, που με έμαθε να κερδίζω, με έμαθε να χάνω. Και έγινα αυτό που έγινα, να μπορώ να αντιμετωπίζω κάποιες δύσκολες καταστάσεις και να αξιοποιώ κάποιες καλές. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν αυτές τις ευκαιρίες. Οπότε πρέπει να βρεθεί μια λύση και να πάψει επιτέλους αυτή η διχόνοια και μας φταίει ο ένας και τσακωνόμαστε με τον άλλο. Και παιδιά, το πρόβλημα είναι άλλο. Δεν είναι τη μεταξύ μας σχέσεις. Είναι το τι θα κάνουμε. Αν θέλετε να τσακωθείτε, πηγαίνετε στα καλά για να τσακωθείτε. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να δω ένα αποτέλεσμα που θα βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο, όχι εμένα. Εγώ σε καμιά δεκαριά χρόνια, μπορεί και λιγότερο, να έχω σταματήσει τον αθλητισμό. Αυτοί όμως που έρχονται. Αντώνη, που Αντώνη Τσαπατάκη, όχι απλά έγινες κατανοητός, πραγματικά θεωρούμε ότι αυτό που κάνεις και τώρα αυτή τη στιγμή είναι ακόμα πιο σημαντικό, τα λόγια σου αυτά, το μήνυμα που στέλνεις είναι ακόμα πιο σημαντικό και από την ίδια την προσπάθεια μέσα στην πισίνα, γιατί μιλάμε για το μέλλον, έτσι και... Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ είμαι αθλητής, δεν είμαι αναλυτής. Τα γεγονότα είναι τα γεγονότα, είναι αυτά που είναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Με ενδιαφέρει εδώ αποτέλεσμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και επειδή τη βαρύναμε τη συζήτηση, να σου πούμε και με γεια το νέο look. Έτσι. Ναι, τώρα. Τώρα ήμουνα στο κομμωτήριο εδώ στο φίλο μου, τον Νίκο του Σκουλομπάλη, και του λέω θα την κάνουμε από εδώ τη σύνδεση. Μου λέει να κουρευτούμε γρήγορα. Να είσαι καλά, να μας δίνεις πάντα χαρές και να μας φωτίζεις και το δρόμο για το μέλλον και για τον αθλητισμό που όπως είπες και εσύ είναι η ίδια η ζωή. Να σε ευχαριστήσουμε, να σου πούμε καλό βράδυ από την Crete TV.